Θα έλεγε νωρίτερα ο Αντώνης Ομανιώτης, τον Απρίλιο είχε γίνει εκένωση στο συγκεκριμένο κτίριο, τον Μάιο έγινε ανακατάληψη και τώρα είδαμε νωρίτερα και τον Ισαγγελέα που έφευγε από το σημείο με εισαγγελική εντολή. Έχουμε εκένωση του κτίριου, θα ανέβουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στα Πούλμαν, θα πάνε Άρησο. στο κέντρο ταυτοποίησης αλλοδαπών και είναι γνωστή η διαδικασία. Η διαδικασία. Πάμε στο καιρό. Πάμε στο κτίριο Αχωτομαρουσ